Γιατί είσαι έτσι σκοτεινιασμένος? Ήθελα να στα πω όταν θα ξεκαθάριζε όλη αυτή η ιστορία. Αμάν. Τι άλλο μου περιμένει, τι άλλο θα ακούσω? Θέλω να φύγω, Αμαλία. Έχω ανάγκη να φύγω. Όταν λες να φύγεις, εννοείς να πάρεις τα βουνά. Τις θάλασσες. Μάλιστα, επιστρέφει η κυρία της θάλασσας. Δεν είχε φύγει ποτέ. Έχω ανάγκη να ταξιδέψω. Μόνος πάντα? Ναι, έχω ανάγκη να κάνω αυτό το ταξίδι. Γι' αυτό τακτοποιείς τις εκκρεμότητές σου, γιατί θες να φύγεις. Ελπίζω ο Λουκάς να δεχτεί να αναλάβει τη θέση μου στην εταιρεία. Τουλάχιστον θα ξέρω πως την έχω αφήσει στα καλύτερα χέρια. Αν καταφέρω να ξεμπερδέψω και με τη δικαιοσύνη, τότε θα φύγω πιο ελεύθερος. Και εμείς. Μένει μόνο η πληγή για τη Μελίτα μας. Θέλω να τακτοποιήσουμε το θέμα της υγείας της. Και μετά να τακτοποιήσουμε το διαζύγιο μας. Αυτό θέλεις? Οι γάμοι δεν λύνονται από το κάβο, Πέτρο. Το ξέρω, Αμαλία, το ξέρω. Εγώ δεν το θέλω όμως. Δεν ήθελα να χωρίσουμε ποτέ. Ίσως να μην στο έδειξα όπως ή όσο έπρεπε. Αλλά σε αγάπησα, Αμαλία. Όσο να αγάπησα καμιά γυναίκα στη ζωή μου. Ωραία, μπορούμε να αφήσουμε αυτές τις κουβέντες τώρα, γιατί δεν έχω άλλη δύναμη ψυχής. Έχεις πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής εσύ. Νομίζεις? Ναι. Έχεις πολύ δυνατή ψυχή. Ήσουν πάντα εκεί όρθια και άντεχες όσα κι αν σου έκανα. Σε πλήγωσα πολύ, το ξέρω. Παρόλο που ήταν το τελευταίο που θα ήθελα. Ναι, να σου πω τώρα. Είχαμε και πολύ όμορφες στιγμές και πολύ ευτυχισμένες στιγμές. Αυτές δεν πρέπει να τις σβήνεις. Τις κρατάω ζωντανές στη μνήμη μου, Αμαλία. Σε πίκρανα πολύ, το ξέρω. Το ξέρω και φοβάμαι πως δεν έχω να σου προσφέρω τίποτα πια. Ναι, από πίκρες άλλο τίποτα δεν έχω κανένα παραπονό. Μια χαρά θα καταφέρεις. Αλλά σε συγχωρούσα πάντα. Γιατί σ' αγαπούσα. Και σ' αγαπάω. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται. Σ' αγαπάω πολύ. Όσο απίστευτο για να ακούγεται. Και εγώ σ' αγαπάω, Αμαλία μου.